Ένας άντρας και μία γυναίκα κρέμονται στο κενό έξω από τα παράθυρα στο μουσικό θέατρο Μπατακλάν. Παριζιάνοι δέχονται τα πυρά των οπλοφόρων. Κάποιοι από αυτούς πέφτουν αιμόφυρτοι. Οι περισσότεροι διαφεύγουν στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Οι σκηνές σκληρές και αποτρόπες. Ένα βίντεο ντοκουμέντο από το φρικιαστικό μακελιό στο Παρίσι. Το βίντεο της Le Monde από τη στιγμή που οι δολοφόνοι επιτίθενται εναντίον του πλήθους και ενώ παρακολουθεί τη συναυλία. Μέσα σε λίγα μόλις λεπτά η πόλη του φωτός μετατρέπεται σε πόλη φάντασμα. Un instant, un instant. Il y a une bombe, elle explose. Wow, on dirait du Stade de France. Oh là là. Moment où les explosions ont retenti. Deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion. Courez, courez. Barrez-vous, barrez-vous. Il y a des attentats, il y a des attentats. 9 και 20 το βράδυ, ώρα Γαλλίας. Η αρχή του τρόμου ξεκινά από το Stade de France της γαλλικής πρωτεύουσας, όπου διεξαγόταν φιλικός αγώνας μεταξύ των εθνικών ομάδων ποδοσφαίρου της Γαλλίας και της Γερμανίας, με 80.000 θεατές. Εκρήξεις και επιθέσεις ενόπλων συγκλονίζουν το Παρίσι και σκορπούν το θάνατο. Στο γήπεδο βρισκόταν και ο Γάλλος πρόεδρος Φρανσουά Ολάνο, ο οποίος φυγαδεύτηκε από τους άνδρες της προσωπικής του ασφάλειας. Η εικόνα είναι από τη στιγμή που ο Γάλλος πρόεδρος πληροφορείται για τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués, il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Ακολουθούν επιθέσεις σε εστιατόριο και μπαρ στο 10ο και 11ο διαμέρισμα της πόλης. Σύμφωνα με πληροφορίες, δύο ένοπλοι με καλάσνικοφ και χειροβομβίδες εισβάλλουν στο εστιατόριο και αρχίζουν να πυροβολούν αδιακρίτως τους θαμώνες, σκοτώνοντας πάνω από 10 άτομα. Ενώ άγνωστος ανοίγει πυρ έξω από πολυσύχναστη καφετέρια, γαζώνοντας τους περαστικούς. Το επόμενο μεγάλο χτύπημα που προκάλεσε μακελιό ήταν στις 10:47 το βράδυ ώρα Γαλλίας στο μουσικό θέατρο Μπατακλάν, την ώρα που ήταν σε εξέλιξη συναυλία. Οι δράστες εισβάλλουν και πυροβολούν κατά ρυπάς εναντίον του πλήθους. Σε κατάσταση απόλυτης ψυχραιμίας αδειάζουν τα όπλα γαζώνοντας τους παρευρισκόμενους, φωνάζοντας «Ο Θεός είναι μεγάλος». Στη συνέχεια τα ξαναγεμίζουν και πυροβολούν ξανά. Το Μπατακλάν πνίγεται στο αίμα. Στη συνέχεια ακολουθεί ομηρία κατά την οποία πάνω από 100 άτομα χάνουν τη ζωή τους, ενώ η αστυνομία ανακοινώνει ότι σκότωσε 4 δράστες. Ο Γάλλος πρόεδρος βρέθηκε στο σημείο της επίθεσης. Au milieu du concert, il y a une des sortes de pétards que j'ai entendu dans mon dos, comme tout le public. On pensait que ça faisait partie du show. Et il y a eu un mouvement de foule tout à coup, où tout le monde s'est précipité au sol. Et il y a eu ce mouvement qui a fait qu'on s'est tous retrouvés recroquevillés les uns contre les autres. Et ça a commencé à tirer dans tous les sens. J'ai réussi à s'échapper par une porte, dès qu'il était à même la scène. Et on s'est caché pendant 2 heures, à 25 dans une pièce, les uns sur les autres recroquevillés, à entendre tous les coups de Kalachnikov, les gens comme si les gens se faisaient torturer, les gens avaient mal parce que se faisaient tirer dessus. Au bout de 2 heures, on a entendu des noms, des prénoms, et c'était GIGN ou je sais pas quoi, enfin en tout cas les flics, et ils nous ont demandé de sortir les mains en l'air, de sortir les blessés, et on est sortis, ils nous ont protégés, c'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout, et voilà. Μπροστά στην έκταση των επιθέσεων, ολόκληρη η χώρα κηρύσσεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης.